Προσπάθησαν, κουράστηκαν, διάβασαν πολύ, θυσίασαν βόλτες και εξόδους και τα κατάφεραν. Είναι τα παιδιά που σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είδαν τους εαυτούς τους τους επιτυχόντες και μάλιστα στην πλειοψηφία τους στις σχολές προτίμησης. Οι Πανελλήνες είναι ψυχοφθόρα διαδικασία από μόνες τους. Το θέμα είναι διαχείριση άγχους και η προσπάθεια που κάνει ο καθένας. Συστηματικό διάβασμα, πρόγραμμα ήθελε, περιόρισα εξόδους και παρέες. Η πορεία ήταν λίγο δύσκολη και λίγο απαιτητική. Χαμογελαστοί και ανακουφισμένοι μετά την προσπάθεια, οι νέοι φοιτητές σημειώνουν πως χρειάζεται πρόγραμμα και υπομονή για να έρθει η επιτυχία. Διάβαζα όχι μόνο αυτή τη χρονιά, διάβαζα όλα τα χρόνια. Εντάξει, φέτος τώρα λίγο παραπάνω. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, η αλήθεια είναι. Και οι Πανελλήνιες, τα θέματα φέτος ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά είχα πολύ καλούς καθηγητές και τα κατάφερα τελικά. Θέλει προσπάθεια, θέλει διάβασμα, θέλει υπομονή. Ξεχωριστή περίπτωση τα δίδυμα. Γεννήθηκαν μαζί και μεγάλωσαν μαζί. Διάβασαν μαζί, προσπάθησαν και τελικά πέτυχαν. Μόνο που αυτή τη φορά η φοιτητική ζωή θα τις βρει σε χωριστές πόλεις. Και στις Πανελλήνιες τρέξατε δίδυμα παράλληλα? Ναι, κάναμε και αθλήματα μαζί. Τρέχαμε, έρχομασταν εδώ πέρα μαζί, είχαμε και γυναίες ώρες, οπότε περάσαμε πολύ ωραία. Αλλά είχατε διαφορετικούς στόχους από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αλλά η έκθεση και μαθηματικά που ήταν τα κοινά μας μαθήματα, διαβάζουμε κυρίως μαζί, εκφράζουμε απορίες. Εγώ Ηράκλειος. Εγώ Αθήνα. Και τώρα? Τώρα δεν το έχουμε σκεφτεί, αλλά εντάξει, θα το ανεχτούμε. Ο Νίκος αποφύτησε από το μουσικό σχολείο. Ωστόσο για τις σπουδές του στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση, επέλεξε τους υπολογιστές. Από το μουσικό σχολείο, πώς επέλεξες το τμήμα επιστήμης υπολογιστών? Όταν ήμουν στην πρώτη ηλικίου, έκανα ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Ήδη προσανατολιζόμουν στις θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά, αλλά το τεστ μου έδειξε μια έξτρα εναλλακτική. Τι θα πρότεινες στα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλήνιες να κάνουν, για να έχουν μια επιτυχία σε τη δικιά σου? Να ακούν τους γονείς τους, τους καθηγητές τους, να βγαίνουν, να έχουν μια ισορροπημένη ζωή και εντάξει, να διαβάζουν σίγουρα. Να μην χάσουν το στόχο τους, να προσέχουν πάντα που θέλουν να επιτύχουν, να διαβάζουν, αλλά να μην σκοτώνονται στο διάβασμα. Να κρατούν δυνάμεις για το τέλος. Και μπορεί να περισσεύουν τα χαμόγελα στους αυριανούς επιστήμονες, ωστόσο δεν ξεχνούν και τους συμμαθητές τους που για κάποιο λόγο δεν άγγιξαν το όνειρο, στέλνοντάς τους το μήνυμα της επιμονής. Κανένα παιδί δεν πρέπει να τα παρατήσει και να απογοητευτεί, ούτε από κούραση ούτε από τίποτα, να μην τα βάζει κάτω. Είμαι η απόδειξη, νομίζω, ότι άμα προσπαθήσετε και δεύτερη και τρίτη φορά, ξέρω ότι έχουν δώσει κάποιοι, σίγουρα μπορείς να το καταφέρεις. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Μην απογοητευόμαστε. Τίποτα δεν καθορίζεται τώρα. Πτωτική είναι η τάση που καταγράφεται σε γενικές γραμμές στις περισσότερες σχολές, με 8 στους 10 υποψηφίους να περνούν και μάλιστα το 23% από αυτούς στη σχολή της πρώτης τους επιλογής. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που δείχνουν πως το 25% των εισακταίων έχουν βαθμό κάτω από τη βάση, με τη συζήτηση για επαναφορά της βάσης του 10 να επανέρχεται στο προσκήνιο. Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έκλεισε ο κύκλος και των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Τα σημερινά αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις μας. Ήταν το τοπίο θολό γενικώς φέτος, γιατί υπήρχαν αρκετά καινούργιες σχολές. Οι βάσεις κινήθηκαν πτωτικά, τουλάχιστον στα 3 από τα 4 επιστημονικά πεδία. Μάλιστα, η πτώση άγγιξε και τις περιζήτητες σχολές. Πιο συγκεκριμένα, η βάση στην Ιατρική Αθήνας διαμορφώθηκε στα 18.724 μόρια, μειωμένη κατά 305 μόρια σε σχέση με πέρυσι. Η Ιατρική Θεσσαλονίκης άγγιξε τα 18.585, ενώ η Ιατρική Ηρακλείου είχε τη μεγαλύτερη πτώση, φτάνοντας τα 18.194 από 18.519 που ήταν πέρυσι. Στις παιδαγωγικές έχουμε κάθοδο περίπου στα 600 μόρια. Στις μαθηματικές σχολές 500 με 1000 μόρια κάθοδο. Οριακή πτώση από 140 έως και 240 μόρια σημειώνουν οι παραδοσιακές σχολές της νομικής, ενώ βουτιά έκαναν και οι πολυτεχνικές σχολές με τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης να παρουσιάζουν πραγματική καθίζηση. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το πλαίσιο των βάσεων διαμορφώθηκε από τον αριθμό των εισακταίων, από τις βαθμολογικές επιδόσεις των παιδιών και από τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Ενδεικτικά, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχασε 475 μόρια, ενώ η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης έφτασε τα 6.063,
από τα 9.034 μόρια που ήταν πέρυσι. Έχουμε καινούργιες σχολές στα μαθηματικά, καινούργιες σχολές στη φυσική. Φέτος οι εισακτέοι αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά 3.200 άτομα. Από τους 104.000 υποψήφιους εισάγονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση 80.000. Ένας στους τέσσερις, ποσοστό 23% των υποψηφίων, εισάγεται στη σχολή της πρώτης προτίμησής του. Αξίζει να σημειωθεί πως και φέτος η επιτυχία είναι γένος θηλυκού, καθώς οι γυναίκες σημειώνουν επιτυχία σε ποσοστό 53,48%, με τους άνδρες να ακολουθούν με ποσοστό 46%. Ξεκινά μια νέα πορεία στη ζωή των παιδιών, η φοιτητική τους ζωή. Εύχομαι με πολλές γνώσεις. Προβληματισμός πάντως επικρατεί για την πληθώρα των σχολών με βάση εισαγωγής κάτω από τα 10.000 μόρια. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώθηκε κοντά στα 4 με 5.000 μόρια. Ενδεικτικά, στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η βάση δεν ξεπέρασε τα 4.092 μόρια, ενώ στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στα Γρεβενά διαμορφώθηκε στα 4.846. Στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών, Ξύλου και Σχεδιασμού, που εντάχθηκε φέτος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κανείς έμπαινε με 6.658 μόρια, ενώ με 5.111 μόρια εξασφάλισαν την εισαγωγή τους οι φοιτητές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Κάτω από τη βάση τα γενικά λύκεια είναι περίπου πάνω από 25% και στα επαγγελματικά λύκεια είναι πάνω από 40%. Τα ποσοστά αυτά προκαλούν προβληματισμό, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δηλώνει την πρόθεσή της για να επανέλθει μια κατώτερη βάση εισαγωγής. Αυτό που έχουμε προτείνει και θα θέσουμε και σε δημόσια διαβούλευση όμως για να συζητηθεί εκτενώς, είναι να ορίσει η πολιτεία μια ελάχιστη βάση εισαγωγής και από εκεί και πέρα το κάθε ίδρυμα να έχει τη δυνατότητα πάνω από αυτή τη βάση να ορίσει τη δική του βάση.